Κυρία Χαλκιά, πώς εξελίσσεται η κατάσταση με τον COVID σε αυτή τη δεύτερη έξαρση που βιώνει η χώρα? Έχουν γίνει πρόσθετα μέτρα στο Δήμο Κασάνδρας και αν είναι, ποια είναι? Η δεύτερη φάση μας χτύπησε και εμάς πολύ έντονα στο Δήμο μας. Έχουμε αρκετά περιστατικά από όσο ενημερώνουμε από τον ΕΟΔΗ. Δυστυχώς είχαμε και την πρώτη ανθρώπινη απώλεια ενός πολύ δικού μας ανθρώπου, ενός καθηγητή και πολύ φίλου μου, του Αντώνη του Αντωνούδη, που μας συντάραξε. Ελπίζω να μην υπάρχει άλλη και ότι όσοι νοσούν αυτή τη στιγμή να έχουν ίδια συμπτώματα και να το περάσουν όσο το δυνατόν πιο ομαλά γίνεται. Έχετε πάρει κάποια πρόσθετα μέτρα αυτή τη φορά? Τα μέτρα είναι αυτά που δίνει η πολιτική προστασία και το κράτος. Δεν παίρνουμε τέτοιου είδους πρωτοβουλίες, διότι τηρούμε βλαβικά τις εντολές που μας δίνει το Υπουργείο. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια πάρα πολύ μεγάλη έκκληση στους δημότες μου να καθίσουν μέσα όσο το δυνατόν πιο πολύ, για να μην έχουμε τη διασπορά, για να μπορούμε γρήγορα να βγούμε από αυτή τη διαδικασία. Έχω κάποιες πληροφορίες ότι, και αυτό που ακούμε και όλοι βέβαια, ότι σύντομα το εμβόλιο θα είναι κοντά μας και είναι η μόνη λύση και η μόνη ελπίδα που μπορούμε να έχουμε για να συνεχίσουμε και να μπούμε στους κανονικούς μας αριθμούς. Πρόσφατα είδαμε και μια κίνηση που έκανε ο Δήμος Κασάνδρας να ενισχύσει το νοσοκομείο Πολυγύρου για τις ανάγκες. Κάναμε μια κίνηση να αγοράσουμε την κάψουλα, έτσι λέγεται, αυτό το ειδικό μηχάνημα το οποίο μπορεί να μπαίνουν οι άνθρωποι που έχουν πρόβλημα COVID. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε και να αγοράσουμε και κάποια τεστ να τους τα δώσουμε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, που κάνει τεράστιο αγώνα. Και ενώ δεν έχει προσωπικό, δεν ήταν επανδρομένο με το προσωπικό που έπρεπε να έχει, έχει επομιστεί ένα τεράστιο όγκο νοσηλείας και εργασίας. Θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω το δικό μου κέντρο υγείας Κασάνδρας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και τους εκαβίτες, γιατί και εδώ τα παιδιά δίνουν ένα τεράστιο αγώνα και βοηθούν πάρα πολύ τους δημότες και όλους τους γιατρούς, τους ιδιώτες. Σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς. Όλοι οι υγειονομικοί του Δήμου μου και οι ιδιώτες γιατροί, αλήθεια σας λέω, και τα μικροβιολογικά εργαστήρια έχουν δώσει ό,τι μπορούσαν για να βοηθήσουν τον κόσμο.